Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Γιώρου Τηλεόρασης τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης και πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Κύριε Σιμόπουλο, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Κύριε Σιμόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση την οποία βγάλατε εχθές σχετικά με τα προβλήματα, με τα επεισόδια, ας το πούμε έτσι, που έγιναν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Ένα ζήτημα το οποίο έχει φτάσει μέχρι και στη Βουλή πλέον, στο ανώτετο επίπεδο. Και εσείς λέτε επεισόδιο σχολείου της Σταυρούπολης ή άλλη όψη του νομίσματος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό για να μου πείτε ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η άλλη όψη του νομίσματος. Μιας και πλέον τα παιδιά αυτά που είναι στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης έχουν χαρακτηριστεί ως ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες και πάει λέγοντας. Και πάλι βλέπουμε κόσμο από την αριστερά να βγαίνει και να ζητά το τέλος αυτών των παιδιών, να τελειώσει δηλαδή αυτό το σύστημα από τα σχολεία. Δώστε μας λίγο την άποψή σας για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό και να συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτό το οποίο ισχυρίστηκα με την ανακοίνωσή μου, ανακοίνωση βέβαια η οποία έπαιξε σε όλα τα μέσα, κυρίως τα αριστερά. Σήμερα είχα την τιμή να με έχει πρωτοσέλιδο και η Αυγή. Αυτό σημαίνει κάτι καλό για μένα, γιατί αν όλοι μιλούν καλά για σένα, να σκέφτεσαι μήπως κάτι δεν κάνεις καλά. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιστορία? Ξεκίνησε με τις καταλήψεις σε αρκετά σχολεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στη Δυτική, σε δύο σχολεία στις Σικές παραδείγματος χάρη, από αριστερές ομάδες με αιτήματα εκπαιδευτικά αλλά αντικυβερνητικά. Παραδείγματος χάρη, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση για τα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν έφερε αντιδράσεις άλλης μορφής, ακραίας μορφής, στη Σταυρούπολη, σε ένα χώρο, σε ένα σχολικό συγκρότημα το οποίο έχει 1.100 μαθητές. Εκεί κάποια κακοποιά στοιχεία ενδεδειμένα με έναν μανδύα ιδεολογικό, έτσι εγώ αποκαλώ ουσιαστικά με απαξία το σκληρό πυρήνα ανθρώπων οι οποίοι κινούνται στο χώρο της Χρυσής Αυγής, δημιούργησαν επεισόδια. Αλλά τα επεισόδια δημιουργήθηκαν γιατί επίσης και άλλες αριστερές ομάδες και συλλογικότητες ξεκίνησαν να μοιράζουν έξω από το σχολείο διάφορα φυλάδια και στο τέλος καταλήξαμε σε μια κατάσταση κατά την οποία οι μέσα είχαν σιδηρογροθιές, μαχαίρια και οτιδήποτε άλλο και οι απ' έξω είχαν μολότοφ. Και ταυτόχρονα είχαμε ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και τη ΓΝΕ, να καλούν ανθρώπους ή κάποιοι μέσα σε εισαγωγικά να πηγαίνουν αυθόρμητα συνταξιούχοι ή συνδικαλιστές έξω από το σχολείο. Έτσι κλιμακώνεται μια κατάσταση. Και επειδή δέχομαι επιθέσεις από χθες διαστρεβλώνοντας τις απόψεις μου, προφανώς δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι χωρίζουν τους ανθρώπους ανάλογα με το φύλο, ανάλογα με το σεξουαλικό ή θρησκευτικό προσανατολισμό και φυσικά ανάλογα με το χρώμα του δέρματος. Άρα λοιπόν για μένα έχει απαξία μεγάλη, μεγαλύτερη από να τους πω χρυσαυγίτες, όποια κακοποιά στοιχεία βάζουν ένα ιδεολογικό μανδύα και κάνουν πράξεις οι οποίες είναι παράνομες. Αλλά δεν μπορώ να μη στυλιτεύσω και όλους αυτούς που είναι έξω από το σχολείο, οι οποίοι μοιράζουν φυλάδια, οι οποίοι καταλαμβάνουν σχολεία, που τα σχολεία είναι χώρος μάθησης κυρίως και κοινωνικοποίησης, και οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Τα σχολεία είναι χώρος για να πηγαίνουν τα παιδιά μας. Και να θυμίσω ότι στα δημόσια σχολεία πηγαίνουν κυρίως οι μεσαίες εισοδηματικά τάξεις ή και οι χαμηλότερες. Δεν πηγαίνουν οι πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχει και η αριστερά τα θέματα της εκπαίδευσης και να αποφεύγει τις καταλήψεις. Γιατί έτσι γεννάται το αυγό του φιδιού. Κύριε Σιμόπουλε, μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τα κανάλια δείξανε από ένα σημείο και μετά την εξέλιξη. Δηλαδή, δείξανε το σκηνικό ότι πήγανε στη Σταυρούπολη κάποιες αντιεξουσιαστικές ομάδες, κάποιες αριστερές ομάδες και κάνανε μπροστά πορεία.
Προφανώς όμως, για να πάει μια ομάδα αριστερών φρονημάτων να κάνει πορεία μπροστά από το ΕΠΑΛ το οποίο τελεί υποκατάληψη, κάτι έχει προηγηθεί. Δεν ξεκινάνε μια μέρα να πούνε ότι θα πάμε να κάνουμε πορεία εκεί πέρα. Θα έλεγα έχει προηγηθεί από ό,τι έμαθα ένας ξυλοδαρμός ενός αντιεξουσιαστή από κάποιο παιδί χρυσαυγίτη. Και μετά κλιμάκωσε η άλλη πλευρά, η κλιμάκωση συνεχίστηκε από την άλλη και ούτω καθεξής. Και τώρα φτάσαμε να έχουμε πρόβλημα σε 3 σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε βέβαια σε 9. Χθες μόλις είχαμε και άλλα 100 παιδιά στο ΕΠΑΛ του Ευόσμου, στο οποίο και εκεί πλέον τελεί και αυτό. Ναι, νομίζω κατάληψη. Βέβαια έχουν απομακρυνθεί και είναι σε κάποια απόσταση από τώρα που μιλάμε. Okay. Ελπίζω να μην υπάρχουν επεισόδια, γιατί είναι 50 άτομα, βγήκαν έξω, μπορεί να πάνε οι αντιεξουσιαστές και όλη αυτή η κατάσταση να κλιμακωθεί. Εκείνο που λέω είναι, δεν πρέπει να γίνονται καταλήψεις στα σχολεία και αυτό το λέω και προς την αριστερά και προς την δεξιά. Να αφήσουμε τα δημόσια σχολεία ήσυχα να πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Να πάμε τώρα όμως στην αρχή του προβλήματος, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ουσία. Από την απόφαση της κυρίας Κεραμέως, της αρμόδιας υπουργού, να βάλει ένα πλαφόν, ένα όριο ουσιαστικά, στην εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φυσικά αυτό έγινε στην αρτήση της ενδυνάμωσης των δημόσιων ΙΕΚΣ, τα οποία σου λέει το κράτος ότι αν δεν είσαι καλός μαθητής να πας για νομική ή για κάποια οποιαδήποτε σχολή επιθυμείς από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μπορείς να πας σε ένα δημόσιο ΙΕΚ και να αναλάβεις εκεί την μετέπειτα καριέρα σου. Εσείς τα βλέπετε με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο αυτά, γιατί εγώ προσωπικά ήμουνα της γενιάς που μπήκε το πλαφόν του 10 από την τότε αρμόδια υπουργό. Το οποίο κράτησε μία χρονιά, τη χρονιά μου, όταν δίναμε εμείς πανελλαδικές, και μετά καταργήθηκε. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό, κύριε Σμόπουλη? Ναι, ναι, είμαι υπέρ και θα αποδειχθεί ότι είναι ένα σωστό μέτρο όταν θα αποφοιτήσουν τα παιδιά που μπήκαν φέτος και θα δούμε ότι θα αποφοιτήσει, παρά το ότι ο αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι των εισακτέων, θα αποφοιτήσει ο ίδιος αριθμός παιδιών με αυτόν που μπήκαν στα πανεπιστήμια, που ήταν περισσότερος πέρσι και πρόπερσι. Γιατί αυτοί οι οποίοι έμπαιναν με πολύ χαμηλό βαθμό στο τέλος δεν έπαιρναν πτυχίο, ξέρετε. Άρα λοιπόν εκ του αποτελέσματος θα κριθεί το μέτρο, που θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι πάντα. Mm-hmm. Θετικό. Τώρα να πάμε λίγο σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είχαν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας πάλι πάνω σας και εφόσον έχω τη χαρά να σας φιλοξενώ, θα ήθελα να το δούμε λίγο γι' αυτό. Είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ήσασταν δαχτυλοδεικτούμενος από μια πλευρά οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί είχατε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Εμένετε σε αυτές τις θέσεις, παραμένετε σε αυτό. Και τι έχετε να πείτε σχετικά με τη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ανέφερε ότι εγώ περιμένω το κράτος να πάρει την απόφασή του, να βάλει το προεδρικό διάταγμα για τα υπόλοιπα έργα και εγώ αύριο θα βάλω τα χρήματα για να ξεκινήσει το γήπεδο. Βεβαίως και επιμένω σε αυτά που είπα, γιατί όποιος διαβάσει την ανακοίνωσή μου, δεν καταφέρθηκα καταρχήν εναντίον του ΠΑΟΚ και εναντίον του επενδυτή. Τους ενόχλησε στο τέλος η φράση μου ότι πιθανώς ως επενδυτής να έχει και δεύτερες σκέψεις για την επένδυσή του. Εγώ δεν το είπα με καμία κακή διάθεση. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Ο άνθρωπος είναι επενδυτής. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι μία. Ο Πρωθυπουργός είπε από το βήμα της έκθεσης ότι μέχρι το τέλος του χρόνου το προεδρικό διάταγμα θα είναι έτοιμο. Ένα προεδρικό διάταγμα που θα ετοιμαστεί ουσιαστικά σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι ετοιμάστηκε το προεδρικό διάταγμα για την ανάπλαση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά. Χαιρετίζω λοιπόν τη δήλωση του μεγαλοϊδιοκτήτη του ΠΑΟΚ ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει το γήπεδο. Και διευκρινίζω βέβαια ότι είναι διαφορετική η περίπτωση του ΠΑΟΚ από τον Βοτανικό. Επιμένω, γιατί κάποιοι έχουν άλλη άποψη, γιατί το έχω ψάξει. Είμαι μηχανικός και τα πράγματα έχω μάθει να τα ψάχνω. Η λεωφόρος είναι κτισμένη σε δημόσιο χώρο. Το οικόπεδο είναι δημοτικό. Δεν είναι το ίδιο με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου το οικόπεδο ανήκει στον ερασιτέχνη. Αν λοιπόν υπάρχει μία συμφωνία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και της περιφέρειας,
θα μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε με το γήπεδο της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έβαλαν οι επενδυτές 45 εκατομμύρια, ουσιαστικά τα δόρισαν στον Εραστέχνη και η περιφέρεια έβαλε 20 εκατομμύρια. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί ερασιτεχνικά σωματεία. Είναι λογικό. Βέβαια, από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να υπάρχουν πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για έργα ανάπλασης στη γύρω περιοχή, δηλαδή γύρω από το γήπεδο, στις προσβάσεις. Υπάρχει χώρος για να γίνουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έργα. Όχι όμως στο γήπεδο. Στο γήπεδο μπορεί η περιφέρεια, έχει τη δυνατότητα, να δώσει ένα ποσό από τη στιγμή που θα συμφωνήσει η ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη. Ναι, και είναι λογικό το Ταμείο Ανάκαμψης να μην μπορεί να πάει για γήπεδα, γιατί ιδάλλως θα έπρεπε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει κάποιο γήπεδο, όπου υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να αιτείται νέου σταδίου, να πηγαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και να χρηματοδοτεί τα στάδια. Δεν έχει λογική αυτό. Όχι, θα μπορούσε, γιατί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει και δυνατότητα δανεισμού, ας πούμε. Αλλά επιμένω ότι το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, μόνο μέσω της περιφέρειας θα μπορούσε να γίνει κάτι, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση της ΠΑΕ με τον Ερασιτέχνη. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον Πρωθυπουργό και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ σας είδα εκεί, βρεθήκαμε το Σάββατο το πρωί. Θέλω να μου πείτε καταρχάς τι εικόνα σας άφησε η 85η ΔΕΘ, η οποία ήταν μόνο με εμβολιασμένους, μόνο για εμβολιασμένους μάλιστα, μάλλον, και από την άλλη πλευρά δεν είδαμε ιδιαίτερα πολύ κόσμο τις υπόλοιπες ημέρες, πλην του Σαββάτου και της Κυριακής, που ήταν εκεί το κυβερνητικό επιτελείο. Και από εκεί και πέρα να δούμε λίγο και τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, αν θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι, μιας και ναι μεν είστε με την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είστε στο κυβερνητικό ουσιαστικά επιτελείο. Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά την έκθεση... Ξέρω ότι είστε άνθρωπος ο οποίος κάνετε και κριτική. Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να γίνει, καλώς έγινε, φυσικά και ήταν υποτονική. Από την άλλη ήταν μια ανάσα, έδωσε κάποιες ανάσες στην πόλη. Υπό την έννοια αυτή είδα θετικά την λειτουργία της. Τώρα, οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ήταν εξαγγελίες καταρχήν, εξαγγελίες για τα οικονομικά, οι οποίες από χθες έγιναν πράξη. Χθες στη Βουλή και σήμερα ψηφίζονται διάφορες τροπολογίες οι οποίες αφορούν τα μέτρα ελάφρυνσης τα οποία εξήγηλε, είτε αφορούν τον φόρο προστιθέμενης αξίας, είτε αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε αφορούν και μειώσεις γενικά φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Όσον αφορά για τις εξαγγελίες για τη Θεσσαλονίκη, μένω κυρίως σε μία και σημαντική και απόλυτη δέσμευσή του, ότι το μετρό θα πάει δυτικά και ότι από την άλλη μέρα, όπως ήρθε, θα επιταχυνθεί η διαδικασία εκπόνησης των σχετικών μελετών. Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεσμεύτηκε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, εξήγηλε το γήπεδο του Άρη, το οποίο ακόμη είναι πολύ ανώριμο βέβαια. Μέσα στην Άνοιξη θα έχουμε τη δημοπράτηση της υπερυψωμένης περιφερειακής, εξήγηλε γιατί και εκεί ακόμη έχουμε δρόμο και την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη και θα τα δούμε πάρα πολύ γρήγορα από την καινούργια χρονιά, δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και μην ξεχάσω να αναφερθώ και στην ολοκλήρωση ουσιαστικά του χωρικού σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά και να σας πάω μετά για 5 λεπτά και να δούμε λίγο τα τεχνικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήσασταν και Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, οπότε είχατε μια ευρύτερη άποψη των έργων συνολικά τα οποία θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ας ξεκινήσουμε με την ακρίβεια όμως και με τις ανατιμήσεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, τα ζούμε εδώ και 8 μήνες τουλάχιστον όσοι είμαστε στον χώρο της αγοράς. Βλέπουμε ότι τα πράγματα ανεβαίνουν συνεχώς, είτε μέσω logistics, είτε μέσω των υλικών, των πρώτων υλών, μέταλλα κτλ. Έχουν πάρει μια ανωδική τάση, η οποία δεν δείχνει να σταματάει. Αυτό ως συνέπεια έχει την ακρίβεια αυτού που λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή απευθείας στον καταναλωτή. Τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, επαναλαμβάνω. Θα έπρεπε να γίνει μια πιο γενναία μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή από το 24% να θυμηθούμε τα ωραία χρόνια που είχαμε 18 και σκεφτόμαστε να το πάμε 15 προ μνημονίων. Θα ήταν λύσεις ανάσας αυτές. Προφανώς όλα είναι στο τραπέζι.
Θυμίζω αυτό που είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν και υλοποιούνται, έγιναν με βάση μία ανάπτυξη η οποία θα είναι της τάξης του 5,9%. Οι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι η ανάπτυξη μπορεί να φτάσει και 8%. Αυτό θα δημιουργήσει και άλλα περιθώρια. Μπορεί λοιπόν να δούμε στον προϋπολογισμό και άλλα μέτρα. Καταρχήν, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν είναι μέτρα άμεσα τα οποία θα νιώσουν οι καταναλωτές στην τσέπη τους. Και μην ξεχνάμε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση φέρνει επενδύσεις και μειώνει και την ανεργία, έτσι. Η ανεργία σιγά σιγά βαδίζει σε μονοψήφιο ποσοστό. Βέβαια έχουμε ακόμη δρόμο, έπεσε 3 μονάδες. Θέλουμε ακόμη άλλες 3 περίπου για να πάμε και σε μονοψήφιο ποσοστό. Δεν έχω για το θέμα αυτό να πω κάτι άλλο, πέρα από ότι ναι, θα υπάρχουν αυξήσεις, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις όχι μόνο στην ενέργεια, που δεν αφορούν μόνο στα νοικοκυριά, αφορούν και στην αγορά. Παραδείγματος χάρη, και οι εταιρείες αυτή τη στιγμή με την αύξηση της τιμής της ενέργειας έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πήρε κάποια μέτρα να αντισταθμίσει αυτή την κατάσταση. Ακούω τον Υπουργό, ο οποίος λέει ότι θα είναι κατά μέσο όρο το πολύ 3 ευρώ το μήνα σε κάθε νοικοκυριό η αύξηση της τιμής του ρεύματος, της ενέργειας. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτό που λέει. Κατανοητό. Βέβαια, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έρχεται πάλι ένα mini lockdown. Από σήμερα το βράδυ ξεκινάει για τη Θεσσαλονίκη για μία εβδομάδα. Να δούμε πού θα καταλήξουμε με αυτή την ιστορία, κύριε Σιμόπουλε, γιατί πραγματικά πλέον αισθανόμαστε κοροϊδά εμείς οι οποίοι εμβολιαστήκαμε για να μην έχουμε αυτό το lockdown. Και είναι νομίζω σημαντικό. Δέχομαι κάποια τηλέφωνα τα οποία τα ακούω με κατανόηση και μπορεί να κάνω και επίσημη το παράδειγμα. Το κοροϊδά σε εισαγωγικό, έτσι μην είναι. Ναι, ότι στις περιοχές που είναι με κόκκινο, αντί να πηγαίνουμε σε lockdown, μόνο οι εμβολιασμένοι να μπορεί να είναι μέσα και έξω σε υπηρεσίες εστίασης. Και όταν λέω εστίαση, εννοώ τα πάντα, ακόμη και τα νυχτερινά κέντρα ή τα μπαρ, διότι κάθονται κάποιοι ανεμβολίαστοι κάτω από τις θερμάστρες του εξωτερικού χώρου και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά, και αυτό αφορά κυρίως στη νεολαία και την ανεμβολίαστη νεολαία, θα ήταν μία λύση, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε lockdown. Δηλαδή, μετά από το κόκκινο που έχουμε μετά τις 1, τι άλλο θα γίνει? Είχαν έρθει κάποια σχήματα στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, για να λειτουργήσουν. Τα σχήματα αυτά, τα μουσικά, όταν θα λειτουργούσαν, προφανώς θα έδιναν μεροκάματο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και τώρα δεν θα γίνει αυτό. Μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση? Εγώ βλέπω με πολύ κατανόηση την πρόταση που μου κάνουν κάποιοι φορείς της ευρύτερης εστίασης, να πω. Mm-hmm. Ωραία. Να πάμε τώρα για να κλείσουμε, κύριε Σιμόπουλε, γιατί το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο, με τα έργα τα οποία έχουν εξεγγειλθεί. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το νέο παραλιακό μέτωπο? Μια ιδέα η οποία είναι πολύ μεγάλη για την πόλη μας, γιατί θα μιλάμε για πάνω από 40 χιλιόμετρα από το Αγγελοχώρι στο Κατοχώρι ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου. Σε ποια φάση και πότε θα δημοπρατηθεί το flyover, που θα δώσει νομίζω ανάσα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, μια κακή για σήμερα εικόνα της περιφερειακής οδούς Θεσσαλονίκης, και μετά, αν έχουμε κάτι λίγο χρόνο, να δούμε λίγο και την ανάπλαση της ΔΕΘ και να κλείσουμε αυτό. Κοιτάξτε, ήδη λίγο τα ανέφερα επιτροχάδι, τώρα να τα πω πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι σε πολύ αρχικό στάδιο το θέμα της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, αλλά ήδη η περιφέρεια ξεκίνησε και κάνει το χωρικό σχέδιο. Γιατί χωρίς χωρικό σχέδιο, δηλαδή χωρίς να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όταν θα έχουμε έτοιμο το χωρικό σχέδιο, μετά μπορούμε να δούμε εκεί δράσεις και τρόπους χρηματοδότησης. Πάντως, είμαστε ακόμη σε ένα αρχικό στάδιο. Το flyover θα δημοπρατηθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου, την Άνοιξη. Από ό,τι ξέρω, προχωράει μια χαρά όλη η διαδικασία. Για την ΔΕΘ έγινε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με βάση το χωρικό σχέδιο. Υπήρχε και πρώτο βραβείο, μάλιστα υπήρχε και μέσα στην έκθεση χώρος όπου υπήρχε έκθεση όλων όσων των περισσότερων
των κυριωτέρων μάλιστα που πήραν μέρος σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό. Υπάρχουν οι πόροι, κυρίως από την περιφέρεια. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει. Είμαι όμως από αυτούς που λένε ότι πρέπει να βρεθεί και επενδυτής όμως ο οποίος δεν θα σκύψει πάνω στο real estate, αλλά επενδυτής που θα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε εκθέσεις. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάναμε και στο λιμάνι, όπου δεν έγινε ένα project real estate, ήρθαν εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να φέρουν γραμμές μεταφοράς στην πόλη. Αναφορικά με την έκθεση και κλείνουμε, η θέση σας ποια είναι σχετικά με την ενσύτω παραμονή της ή με την κατάστασή της στα αρχικά? Το έχω πει. Θεωρώ ότι το κρίσιμο είναι το μετρό να πάει δυτικά. Και αυτό το χρειάζεται η πόλη, όπως η Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως και άλλα έργα. Επειδή είμαστε σε μια πολύ όριμη φάση για την ανάπλαση της ΔΕΘ στο χώρο που είναι, εγώ το έχω πει ότι πρότεινα να σταματήσει η συζήτηση για την μετακίνησή της δυτικά και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, οι θεσμικοί φορείς και οι πολίτες, να φέρουμε έργα και υποδομές στη Δυτική Θεσσαλονίκη που θα αντισταθμίσουν το ότι δεν θα πάει η έκθεση δυτικά. Θυμίζω ότι είναι μια απόφαση την οποία την πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση και τη συνέχισε η σημερινή. Κατανοητό. Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Να θυμίσουμε ότι και το βράδυ στην εκπομπή Κοντρα 24 με την Αναστασία Γιάμαλη, από την Αθήνα που την αναμεταδίδουμε κι εμείς, θα είστε εκεί, ούτως ώστε να δώσετε και εκεί τις θέσεις σας. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν σήμερα στην κύριο τηλεόραση και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.